θανατηφόρο τροχαίο που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουμε τόσο άδικα τον Παντελή Παντελίδη. Μαζί του ήταν δύο φίλες του Παντελή Παντελίδη. Συνάδελφος από το Δελτίο, Βασίλη Χίτο, η Νατάσα Βαρελά βρίσκεται στον Ευαγγελισμό, όπου θα μας μεταφέρει μία είδηση της τελευταίας στιγμής για το κλιμάκιο της αστυνομίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μας ακούς, για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις της τελευταίας στιγμής σχετικά με το κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο των δύο συνεπιβατών του Παντελή Παντελίδη. Μιλάμε μένιο για την 30χρονη Μίνα και την 21χρονη, 21 τον Φρόσο. Η πιο μικρή κοπέλα της παρέας ήταν ως συνοδηγός και ευτυχώς φέρει τα λιγότερα τραύματα, ενώ δυστυχώς η Μίνα κινδύνεψε να χάσει το δεξί της πόδι, το άκρο, και της έγινε και μια πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση στον δεξί πνεύμονα. Και η κοπέλα 21χρονη που έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής την αστυνομία και είναι αυτή που μπορεί και είναι σε θέση να δίνει ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έγινε. Για να συνδεθούμε παρακαλώ με τον Ευαγγελισμό, εκεί βρίσκεται η Νατάσα Βαρελά. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μένιο, κυρίες και κύριοι. Μόλις πριν από λίγο, μία ώρα σχεδόν πριν, ήρθε εδώ πέρα ένα κλιμάκιο της αστυνομίας. Αποτελείται από έναν άντρα και μία γυναίκα αστυνομικό. Από ό,τι μάθαμε, έχει μπει στην Β' Πτέρυγα της Ορθοπαιδικής, όπου νοσηλεύεται εκεί η Φρόσο η Κυριάκου. Είναι η κοπέλα 21 ετών, η οποία έχει τραυματιστεί σχετικά ελαφρότερα από το τραγικό αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη. Η κοπέλα έχει ένα κάταγμα στον αγκώνα. Από ό,τι μάθαμε, χειρουργήθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Αντίθετα, χειρότερα στην υγεία της, κρίσιμη αλλά σταθερή, είναι η κατάσταση της 30χρονης Μίνας Αρναούτη. Αυτό που συγκλώνει σε εμάς εδώ, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι από άλλα κανάλια, είναι το εξής, ότι στην πρώτη κατάθεση της 20χρονης Κυριάκου, η Φρόσο είπε στους αστυνομικούς ότι κατάλαβε την ώρα της πρόσκρισης, ότι ο Παντελής Παντελίδης προσπάθησε να την προστατεύσει με το σώμα της, με το σώμα του. Να θυμίσουμε ότι αυτή ήταν στη θέση του συνοδηγού η κοπέλα, η οποία είναι 20 ετών. Είναι και προσπάθησε, σας κάνω για την κίνηση, να βάλει το δεξί του χέρι επάνω της. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ναι, είναι συγκλονιστικό πραγματικά, Μένιο. Θα είσαι εκεί και οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε εκ νέου. Είμαστε συνδεδεμένοι, κυρίες και κύριοι, και με τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, με τον Θανάση Μιλωνά από το Δελτίο Ειδήσεων. Θανάση, καλό μεσημέρι και σε σένα.